Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σε αυτό το βιντεάκι είπα να σας δείξω τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διακοσμήσετε το τζάκι του σαλονιού σας. Έχω αδειάσει το τζάκι μου από κάθε διακοσμητικό και είμαι έτοιμη να το διακοσμήσω με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ελπίζοντας έτσι ότι θα σας δώσω κάποιες ιδέες διακόσμησης και για το δικό σας τζάκι. Ας μην χρονοτριβούμε λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο τρόπο διακόσμησης του τζακιού. Ξεκινάω με ένα κεντρικό διακοσμητικό εδώ πάνω. Μπορείτε να βάλετε είτε κάδρο, είτε ρολόι, είτε καθρέφτη, οτιδήποτε. Εγώ εδώ πέρα, στο πρώτο τρόπο διακόσμησης, θα βάλω ένα τελάρο, ένα κάδρο. Αυτό εδώ το έχω πάρει από το Leroy Merlin πριν 5 χρόνια. Βλέπουμε να είναι ίσιο, πολύ βασικό. Έχουμε λοιπόν το κεντρικό διακοσμητικό του τζακιού, στην περίπτωση μας είναι αυτό εδώ το κάδρο και θα διακοσμήσουμε αμυλόγως και το περβαζάκι του τζακιού. Λοιπόν, αρχικά θα βάλω αυτό εδώ το ρολόι εδώ στο κέντρο, μια που δεν έχω άλλο ρολόι θα βάλω αυτό εδώ το κεντρικά, αυτό εδώ το ρολόι. Δεξιά θα πάρω αυτή την υδρογειοσφαίρα, έχω και αυτήν εδώ τη βασούλα για να την υπερυψώσω λιγάκι και θα τη βάλω εδώ δεξιά. Αριστερά από το ρολόι μου θα βάλω αυτό εδώ το κυροπήγιο, το οποίο είναι έτσι αρκετά vintage και ταιριάζει με το στυλ των υπόλοιπων διακοσμητικών. Αριστερά θα βάλω δύο κεράκια, τα οποία είναι στην απόχρωση, την ίδια απόχρωση, αυτό το πορτοκαλί κανελί. Εδώ πέρα. Έπειτα θα πάρω μία στίβα βιβλία. Για να μην φαίνονται οι τίτλοι των βιβλίων, μου αρέσει να βάζω τα βιβλία από αυτή την πλευρά. Οπότε έχω πάρει εδώ 4 βιβλία και θα τα βάλω εδώ δεξιά από το ρολόι μου. Πάνω θα τοποθετήσω αυτό εδώ το ξύλινο ελεφαντάκι που έχω. Μπορείτε να βάλετε κάτι, μια διακοσμητική φιγούρα. Και θα πάρω και αυτά εδώ τα τρία ψεύτικα λουλουδάκια από το τζάμπο και θα τα αφήσω έτσι από πίσω να πέφτουν. Θα τα στιβάξω δηλαδή πίσω από το ελεφαντάκι. Μου λείπει κάτι ακόμα, γενικά πάω πίσω και βλέπω τι έχω δημιουργήσει. Εδώ πέρα κάτι μου λείπει. Οπότε θα πάρω αυτό εδώ το βαζάκι από το τζάμπο, έχω βάλει και ένα κλαδάκι με βομβάκια ψεύτικα και θα το τοποθετήσω εδώ πέρα. Αυτά μου αρέσουν πολύ τα βαζάκια, είναι τα τύπου Mason Jar, μου αρέσουν πολύ γιατί μπορείς να τα βάλεις σε διάφορα σημεία του σπιτιού και να διακοσμήσεις έτσι πολύ όμορφα διάφορα σημεία του σπιτιού. Μπορώ να προσθέσω και αυτό εδώ το diffuser εδώ στη γωνία. Πάντα τεστάρουμε το κάδρο αν είναι κυβερνισμένο όπως σας είπα. Δεν ξέρω που σας φαίνεται, εμένα μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα, δεν το είχα έτσι στο σπίτι μου, οπότε είναι μια ευχάριστη αλλαγή και αυτό. Λοιπόν, έχω βάλει το ρολόι μου. Αυτό το ρολόι το πήρα συγκεκριμένα για αυτό το τζάκι. Μ' αρέσει πολύ η ιδέα του ρολόγιου πάνω στο τζάκι. Εγώ αυτό σας προτείνω περισσότερο. Αυτό μου αρέσει περισσότερο, αλλά επειδή σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν τα ρολόγια, έδειξα και το στυλ με τον πίνακα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς θα διακοσμήσω το υπόλοιπο τζάκι μου. Γυρνάω και βάζω αυτό το τριπλό κυροπήγιο εδώ πέρα, που είναι πολύ αγαπημένο. Το έχω πάρει από τον Butler's.
και συνεχίζω και βάζω αυτά εδώ τα δύο κυλοπήγια από διάφανο. Έχω δηλαδή κεριά από τη μία κεριά και από την άλλη. Στη μέση βάζω το αγαπημένο μου καφασάκι από H&M Home, που διακοσμώ πάντα με διάφορα λουλούδια που μου ταιριάζουν στην εκάστοτε εποχή. Θα προσθέσω και αυτά εδώ τα μπορντό λουλουδάκια από το Jumbo, για να τα νομίζω ταιριάζουν πολύ με τα χρώματα και της εποχής και του σπιτιού εδώ πέρα. Μπορώ να σας κάνω και κάτι αντίστοιχο για άνοιξη καλοκαίρι, για το τζάκι αν σας ενδιαφέρει, πείτε μου. Τώρα σας κάνω κάτι πιο χειμωνιάτικο φυσικά. Λοιπόν, δεξιά, εδώ στη βουβίτσα που κάνει το τζάκι μου, θα βάλω αυτό εδώ το κυροπήγι, το φανάρι, όχι κυροπήγι, που έχω βάλει μέσα δύο κυριά. Αυτό μου το έχουν κάνει δώρο και δεν ξέρω πού είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγματι. Εδώ αριστερά, σε αυτή τη γωνίτσα, θα βάλω πάλι αυτό εδώ το κεράκι που έχω πάρει από νότο σχόν, γιατί προσθέτει έτσι κάτι. Και επίσης έχω και το diffuser μου το χριστουγεννιάτικο που ακόμα έχει λίγο μέσα από Zara Home, το οποίο θα το βάλω εδώ για ένα extra κόκκινη πινελιά. Και είναι έτοιμο το τζάκι μου με το δεύτερο τρόπο. Μου αρέσει πολύ περισσότερο αυτό εδώ το στυλ. Μ' αρέσει πολύ το ρολόι πάνω στο τζάκι. Επίσης μια ωραία λύση είναι καθρέφτης πάνω στο τζάκι. Θα μπορούσα να βάλω, αλλά φοβήθηκα να κάνω καμία ζημιά. Έχω ένα καθρέφτη που θα ταιριαζε, αλλά ίσως το ύψος του καρφιού δεν με βόλευε πολύ, γι' αυτό και δεν το δοκίμασα. Θα μπορούσα βέβαια να βάλετε ένα κυκλικό καθρέφτη ή έναν ορθογώνιο καθρέφτη. Ταιριάζει και αυτό στο τζάκι. Ελπίζω να σας έδωσα κάποιες ιδέες για το δικό σας χώρο. Το τζάκι είναι ένα όμορφο σημείο μέσα στο σπίτι, το οποίο αξίζει να διακοσμήσουμε, γιατί είναι ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού μας, πέφτει το μάτι πάνω εκεί, οπότε αξίζει να είναι όμορφο και περιποιημένο. Ελπίζω να σας άρεσαν οι ιδέες που σας έδωσα. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, αλλά και να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και άλλα βίντεο που θα ανεβάσω. Ξέρω ότι ανεβάζω πιο σπάνια βίντεο πια, σας έχω πει ότι το πρόγραμμά μου είναι λίγο δύσκολο με την μπεμπούλα και γενικότερα με τις δουλειές που έχω, αλλά προσπαθώ και θα προσπαθώ πάντα να βρίσκω λίγο χρόνο για εσάς. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά! Γεια σας!